frère Amandier parle-moi de Dieu. Et aussitôt l'Amandier s'est couvert de fleurs. C'était tout à fait Το ημερολόγιο έγραφε 26 του Οκτώβρη του 57. Μια νύχτα σαν την απόψινή, ο Νίκος Καζαντζάκης άφησε την πένα του και την τελευταία του ανάσα για να γίνει αιώνιος στις σκέψεις, στις ψυχές, στις καρδιές των αναγνωστών του. Παρέμεινε δυνατός μέχρι την τελευταία του στιγμή. Για χρόνια έδωσε τη μάχη του με τη λευχαιμία, αλλά τελικά ο θάνατος, που ο ίδιος ποτέ δεν υπολόγισε, νίκησε και η παιδική καρδιά του, όπως περιέγραφε χρόνια αργότερα η σύντροφος της ζωής του, Ελένη, απλά σταμάτησε να χτυπά, χτυπημένη και από την ασιατική γρίπη. Λίγους μήνες πριν, το Μάη του 57, έδινε την τελευταία του συνέντευξη αναφερόμενος στο φτωχούλι του Θεού και πώς μέσα από το βιβλίο εκπλήρωσε την υποχρέωσή του στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Voulu penser à un homme qui a pu vaincre la mort. Et je pensais tout de suite à Saint-François d'Assise. Λέγεται πως σχεδίαζε να περάσει στην Κρήτη τα Χριστούγεννα του 57, αλλά ο θάνατος τον πρόλαβε. Στο νησί του και δει στο Ηράκλειο το πένθος είναι βαρύ. Η Ελένη Καζαντζάκη κινεί τις διαδικασίες για να γίνει πράξη η τελευταία του επιθυμία. Να ταφεί στο Ηράκλειο όπως και έγινε. Ο Νίκος ήθελε να ταφεί στην Κρήτη. Δεν μιλούσε για το θάνατο του ποτέ. Αλλά καμιά φορά έλεγε χώμα κρητικό είναι, το κρητικό χώμα θα γυρίσει. Στις 4 του Νοέμβρη το Ηράκλειο υποδέχεται τη σωρό του μεγάλου συγγραφέα. Το Ηράκλειο βρίσκεται σε πένθυμο συναγερμό. Εκατοντάδες άνθρωποι δίνουν το παρόν στο αεροδρόμιο. Πολλοί περισσότεροι σειραίουν στον Άγιο Μινά όπου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Το φέρετρο υποβαστάζουν βρακοφόροι της Κρήτης. Φόντονται διαδικασία αφορισμού που η Εκκλησία της Ελλάδας ξεκίνησε αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ, την νεκρόσιμη ακολουθία έψαλε ένας νεαρός ιερέας. Ήταν ο Σταύρος Καρπαθιωτάκης, στρατιωτικός ιερέας που το σκάσε κρυφά από το στρατό για να πράξει αυτό που η συνείδησή του επέβαλε. Το σκάσα κρυφά από το στρατό τη μέρα της κηδείας. Πήρα θόρυβα τα ράσα μου και έτρεξα στο Μαρτινέγκο και τον έθαψα. Όλοι νόμισαν ότι με έστειλε η Εκκλησία να τον κηδέψω. Είχαν δει και το Μητροπολίτη Ευγένιο στον Άγιο Μινά. Δεν ήξερε κανείς τι γινόταν στα παρασκήνια. Η νεκρική πομπή διέσχισε τους κατάμεστους δρόμους της πόλης. Επικεφαλής πορεύονταν σπουδαστές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας κρατώντας τα βιβλία του με πρώτη την Οδύσσια. Πάνω στα Βενετσιάνικα τείχη, στον προμαχώνα του Μαρτινέγκο, η αγκαλιά της κριτικής γης άνοιξε για να φυλακίσει για πάντα ένα μεγάλο τέκνο της. Στον τάφο του χαράχθηκε όπως το θέλησε ο ίδιος η επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο και μια γυναίκα που ζούσε και ανέπνεε μόνο για εκείνον. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2004, ημέρα γενεθλίων του Νίκου Καζαντζάκη, η Ελένη πήγε κοντά του και η τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα του όπως και έγινε. Ένα αντάμωμα ψυχών πάνω στο λόφο του Μαρτινέγκο με θέα το μεγάλο κάστρο και το γαλάζιο της Κρητικής θάλασσας.